Αγιωτός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με το Πνεύματος δικαίων δε τελειωμένων, θα στριχάσω βούλων σου σώτερα να πατσώ, μιλάτω να φτάσει στη μακαρία ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσο. Και τα στιγμά στον δούλο σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατάπαυσης άμην, και τα σωδήνα θύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα στιγμά στον δούλο σου σώτερα να πασώ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ημών η Αγνή και άφραντος Παρθένος, η Θεώνας χώρος Κυρίσσασα. Πρέσβε βρε υπέρ του σοφήνε τα στιγμάς των δούλων αυτού. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεο σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπεραναπαύσεως των ψυχών πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων, εν της ιερής σου έθνους ημών αγώσι, πάλετε και επεσκάτων πατέρων και αδελφών ημών, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτής πάντρημένη μα εκουσιών και ακουσιών. Όπως Κύριος ο Θεός τάξης θυκάς αυτόν εν τα ειδικοί αναπαύονται τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφες των εαυτών αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα του Κυρίου δεηθόμε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αργός, τον θάνατον καταπατήσας, ο δε διάβολον καταργήσας και ζωή του κόσμου σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπασον τας ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένων και εν δόξος πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πατέρων και αδελφών ημών πάλετε και πεσκάτων, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο φλοερό, εν τόπο αναψύξεως, εν δα πέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα του παραυτών πραχθένε λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστειν άνθρωπος, ο ζήστη και ο αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων και ενδόξους πεσόντων, εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσία έχουν ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσει των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός των Αγίων Εδόξων Προπατώρων Αβραάμ, Ισάκ και Ιακώβ του Αγίου και Δικαίου Τετραημένου Φίλου του Χριστού Λαζάρου και τας ψυχάς πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων πατέρων και αδερφών ημών εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι. Εσκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε λεήσει και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ειρήνης και ελοχή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ειρήνης και ελοχή ημών. Αιωνία ημών η μνήμη αξιωμακάριστη και ειρήνης και ελοχή ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Κατάθεση στεφάνων. Δήμαρχος Ιεράπετρας. Εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων. Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης. Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Εκπρόσωπος 11ης ΕΜΣΕΠ. Εκπρόσωπος προκεχωρημένης ναυτικής βάσης Κυριαμαδίου. Εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας. Εκπρόσωπος του λιμενικού σώματος. Εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος.
Διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπρόσωπος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκπρόσωπος αναπήρων και θυμάτων πολέμου. Εκπρόσωπος Εθνικής Αντιστάσεως. Εκπρόσωπος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκπρόσωπος Συλλόγου Πολυτέκνων. Εκπρόσωπος Μαρτυρικών Χωριών Δήμου Ιεράπετρας. Εκπρόσωπος Κοινότητας Ιεράπετρας. Ενός λεπτού σιγή. Εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας. Κύριε Δήμαρχε, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι πολιτικοί και στρατιωτικοί άρχοντες, κύριοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι αρχών, συλλόγων και φορέων, αγαπητοί εκπαιδευτικοί και μαθητές, κυρίες και κύριοι, η 25η Μαρτίου, σύμβολο εθνικό και ως σύμβολο ενός δικαίου αγώνα, συνδέθηκε με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Κοινός παρανομαστής των δύο γεγονότων, η ανυπολόγιστη αξία της ελευθερίας.
Στον Ευαγγελισμό, η ελευθερία σαρκώνεται στη συγκατάθεση της Παναγίας στο χαρμόσυνο μήνυμα του Αρχαγγέλου. Έτσι, κλείνει το κεφάλαιο της φθοράς, της σκλαβιάς, στην αμαρτία και ανοίγει το κεφάλαιο της λύτρωσης και της ελευθερίας. Στο 1821, αντιστοίχως, η ελευθερία σαρκώνεται στην απόφαση των Ελλήνων να αποτινάξουν την τυραννία της μακρόχρονης σκλαβιάς. Σαν σήμερα, πριν από 200 περίπου χρόνια, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ύψωσε το λάβαρο της Επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας και ορκίζει τους επαναστάτες. Ολόκληρο το σκλαβωμένο έθνος μας ανταποκρίθηκε σύσσωμο. Μεγάλες μορφές, όπως ο Κολοκοτρώνης, ο Διάκος, ο Αντρούτσος, ο Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσας, ο Μπότσαρης, η Μπουμπουλίνα, η Μαντώ Μαυρογένους, ο Νικηταράς, πρωτοστατούν συντρίβοντας τον εχθρό. Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου επιχειρούν ηρωική έξοδο. Οι γυναίκες του Σουλίου χορεύουν στο Ζάλογγο το χορό του θανάτου. Το Κούγκι, τα Ψαρά, το Αρκάδι γίνονται ολοκαυτώματα. Η Αλαμάνα, η Γραβιά, το Βαλτέτσι, το Μανιάκι, τα Δερβενάκια, η Νάουσα έγιναν βωμός για να μαρτυρούν το μεγαλείο των προγόνων μας που κατέθεσαν τη ζωή τους ως ενέχειρο της ελευθερίας. Έτσι συντελέστηκε το θαύμα. Το θαύμα του κόσμου, όπως ονομάστηκε. Χωρίς αμφιβολία, ο αγώνας αυτός έχει την ουσία και τις διαστάσεις ενός θαύματος. Γιατί στο θαύμα και όχι στη λογική χρωστάει την ανάστασή του το γένος, έγραψε ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Η λογική έλεγε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εξέγερσης απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν εκ των προτέρων καταδικασμένη σε αποτυχία, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν με τα διάφορα προεπαναστατικά κινήματα. Ο Κολοκοτρώνης, αυτή η ηγετική μορφή του αγώνα, γράφει στα απομνημονεύματά του. Ο κόσμος μας έλεγε τρελούς. Εμείς, αν δε είμεθα τρελοί, δεν εκάναμε την Επανάσταση, διότι ήθελαμε συλλογιστή για πολεμοφόδια, καβαλαρία και πυροβολικό. Επιπλέον, η Ευρώπη, οι μεγάλες δυνάμεις της Ιεράς Συμμαχίας, ήταν εχθρικές απέναντι στην Επανάσταση. Κι όμως, ο Έλληνας αδιαφόρησε ολότελα για τη γνώμη των ισχυρών, ώσπου ανάγκασε τα ευρωπαϊκά έθνη όχι απλά να προσέξουν την υπόθεσή του, αλλά και να τη συνδράμουν αργότερα ως φιλέλληνες. Επιπλέον, η μεθοδική προετοιμασία από τη Φιλική Εταιρεία, οι κλέφτες και οι αρματολοί, η θέληση και η αγωνιστικότητα του λαού έφεραν το ποθούμενο. Όταν αποφασίσαμε να κάμουμε την Επανάσταση, γράφει ο Κολοκοτρώνης στα απομνημονεύματά του, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πώς ήμεθα, ούτε πώς δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις. Αλλά ως μία βροχή έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι, και ο κλήρος, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε εις αυτόν τον σκοπό και κάναμε την Επανάσταση. Από την Ήπειρο ως το Μοριά και από τη Ρούμελη ως τη Μακεδονία και τα νησιά ξέσπασε η φλόγα της Επανάστασης. Ήταν το ξέσπασμα ενός βασανισμένου και ταπεινωμένου λαού. Ο Ραγιάς αρματώνεται, γίνεται ασυμβίβαστος αγωνιστής και επαναστατεί απέναντι σε ένα εχθρό που είχε τα πάντα. Στρατό, στόλο, χρήματα και την νομιμότητα του κυρίαρχου. Η επανάσταση στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στα νησιά του Αιγαίου πνίγηκε στο αίμα. Μόνο στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα ο αγώνας πέτυχε και ευδοκίμησε. Η Επανάσταση του 1821 ήταν ένας καθολικός αγώνας και απέδειξε ότι η πίστη στην ελευθερία, η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα. Οι Έλληνες απέδειξαν για μια ακόμα φορά πως κανείς λαός δεν μένει υπόδουλος όταν πάρει την υπέρτατη απόφαση να ζήσει ελεύθερος ή να πεθάνει.
Η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Ίσως το πιο σημαντικό που υπόθηκε και πραγματώθηκε σε αυτόν τον αγώνα είναι αυτό που είπε ο Μακρυγιάννης. Πώς χρειάζεται να περάσουμε ως λαός από το εγώ στο εμείς. Πρέπει να πιστέψουμε πως λαοί μικροί, όπως ο ελληνικός, μεγαλουργούν και προχωρούν όταν συντρίψουν το εγώ και ενεργούν όσοι εμείς, σαν μια γροθιά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως το μήνυμα, το κεντρικό μήνυμα των αγωνιστών, είναι να είμαστε αδελφομένοι και όχι μόνο όταν πρόκειται για την ελευθερία μας. Το 21 μας δείχνει σήμερα το δρόμο του χρέους. Του δικού μας χρέους. Κερί ούμενετι. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η αφύπνισή μας και η προβολή αντιστάσεων άμυνας σε οτιδήποτε μας υποδηλώνει πνευματικά και ψυχικά. Το χρέος μας δεν είναι παρά να διδαχτούμε από τις αρετές των προγόνων μας, να στολίσουμε με νέες δάφνες τη δόξα της πατρίδας μας, να προσθέσουμε νέες σελίδες στην ιστορία της και ως ελεύθεροι ηθικά πολίτες να κλείσουμε στις καρδιές μας τους στίχους από τις οδές του Ανδρέα Κάλβου. Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία. Τιμή και δόξα στους αθάνατους νεκρούς του 1821. Τιμή και δόξα στην αδούλωτη ελληνική ψυχή. Χρόνια πολλά σε όλους. Σας ευχαριστώ. Λήξη τελετής. Αποχώρηση τμήματων.